Καλησπέρες φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό Χάριν Εφωνίας κάνουμε ένα αφιέρωμα σε οργανωποιούς. Θα μιλήσουν για την κατασκευή των οργάνων. Είναι αφιέρωμα στον κύριο Βαγγέλη Καγμάκη που κατασκευάζει ηλεκτρικές κιθάρες. Θα έλεγα είναι ο γκουρού της ηλεκτρικής κιθάρας στην Ελλάδα. Και από Θεσσαλονίκη ορμόμενος ο Παναγιώτης Οστάμκος, κατασκευαστής μπουζουκιών. Επειδή όμως στη σημερινή εκπομπή έχω έναν ιδιαίτερο δεξιοτέχνη, το Φίλιππο Μούρτζη, ο οποίος παίζει κάντρι, θα ήθελα να πούμε δύο πράγματα για αυτό το είδος της μουσικής που είναι σπάνιο στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι κιθαρίστες, ειδικά που ασχολούνται με την ηλεκτρική κιθάρα, παίζουν rock ή heavy metal. Πώς διάλεξες να παίξεις αυτό το είδος της μουσικής, Φίλιππε? Καταρχήν καλησπέρα και ευχαριστώ που με καλέσετε στην εκπομπή. Να πω ότι και εγώ, όπως όλοι οι κιθαρίστες, εκεί στα 16-17, ροκές και τέτοια ήθελα, και metal και τέτοια πράγματα έπαιζα. Απλώς γνώρισα έναν φίλο κιθαρίστα που πήγα μια φορά από το σπίτι του και είχε βάλει ένα CD και έπαιζε και έπαθα πλάκα. Λέω, τι είναι αυτό που ακούγεται? Και μου λέει, είναι Albert Lee, ένας country κιθαρίστας. Του λέω, αυτό θέλω. Αντιγραφή κατευθείαν. Πήγα σπίτι, άρχισα να το ψάχνω λίγο και από τότε κόλλησα με αυτό το ζήτημα. Δεν υπήρχε ίντερνετ τότε που τα δείχνουν όλα αναλυτικά. Όχι, έτσι, το έξεσαι με το αυτή. Κασέτα, πίσω μπροστά ή και μετά αργότερα σε CD, τέλος πάντων. Και μάλιστα μου έλεγες ότι ενώ δεν μελετάς σχεδόν καθόλου, ό,τι έχεις μελετήσει σου έχει μείνει στο σκληρό. Στο σκληρό, ακριβώς. Έτσι, δεν χάνεται. Να μιλήσουμε δύο πράγματα για αυτό το είδος που παίζεις, την country μουσική. Η country μουσική είναι παραδοσιακή μουσική αμερικάνικη. Λίγο πιο πριν μάλλον ήταν τα blues, αλλά τα country ήταν υπόθεση των λευκών. Κυρίως. Δηλαδή ο πρωτεργάτης που ξεκίνησε είναι ο Hank Williams. Καλά τα λέω? Μια χαρά, εντάξει. Λοιπόν, ο αρχηγός που λένε. Αλλά το ότι μόνο οι λευκοί παίζαν country, αυτό το έσπασε ο Ray Charles, ο οποίος... Πιανίστας, ο οποίος πήρε πολλά στοιχεία από την country, τα πέρασε στο πιάνο σε rag, σε rock and roll και τέτοια πράγματα και μετά ενέπνεσε πάρα πολλούς. Επειδή είπες μια λέξη τώρα, είπες τη λέξη rag. Εγώ ξέρω το ράγκα που είναι ο δρόμος Ινδικός. Το ράγκ τι είναι? Τα ράγκ είναι όλα αυτά τα μικρού μήκους έτσι. Καλύτερα να το παίξω λίγο να δεις. Ναι, να καταλάβω. Δηλαδή ένα ράγκ είναι αυτό που παίζαμε σήμερα. Κατάλαβα. Όταν είναι σε τέτοιο στυλ, όλα αυτά είναι ράγκ. Ωραία. Θα ήθελα, Φίλιππε, να μου πεις τα στυλ που παίζονται στην κιθάρα, στην country μουσική, ανάλογα με το αν έχουν πένα, αν έχουν πένα με δάχτυλα, εάν το χτυπάς και ακούγεται σαν τον ήχο του Κοτόπουλου. Για πες μας αυτά τα είδη. Ουσιαστικά η country έχει πάρα πολλές έτσι τεχνικές. Οι βασικές της είναι ουσιαστικά στην πένα. Υπάρχει το flat picking που τα παίζεις όλα με την πένα, ας πούμε. Δηλαδή... Αυτό είναι το flat picking που λένε, το παίζουν πολύ ακουστικοί παίχτες, με χοντρές χορδές, μεγάλες κιθάρες. Για να ακούγονται για δυνατά. Να ακούγονται δυνατά. Ωραία. Και έχει αρκετό κρουστό μέσα. Υπάρχουν πολλοί που παίζουν με τα δάχτυλα μόνο. Δηλαδή, εμένα προσωπικά μου βολεύει περισσότερο με τα δάχτυλα, γιατί έχεις πιο καλό κοντρόλ στις ανοιχτές χορδές που θα παίξεις, σε πάρα πολλά πράγματα. Εδώ αμέσως φάνηκε ότι έχεις κάνει και κλασική κιθάρα. Δεν μπορεί να μην έχεις κάνει κλασική κιθάρα. Είχα κάνει μικρός κλασική κιθάρα, ναι. Εννοείται. Λίγο με βοήθησε πάρα πολύ. Ναι. Και πάρα το προτείνω σε όλους να τη μελετάνε την κλασική, γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Μα είναι ο βασιλιάς των εγχόρδων είναι η κλασική κιθάρα. Εγώ αν ξεκινούσα τώρα, ειλικρινά, με την κλασική. Με την κλασική, ναι. Άλλο στυλ που ακούγεται σαν Κοτόπουλο. Αυτό λέγεται chicken picking, αυτά τα κοτόπουλα, και εξομοιώνει την κότα, ας πούμε. Δηλαδή ακούγεται. Είναι λίγο, βγάζει το της κότας. Και υπάρχει άλλη μια τεχνική που τη χρησιμοποιούν πάρα πολλοί κιθαρίστες, ειδικά στο πιο modern country, που η επιστημονική του ονομασία, να το πούμε, είναι το hybrid picking, υβριδικό δηλαδή picking. Είναι όταν χρησιμοποιείς την πένα, σαν ρυθμικό και παίζεις με τα δάχτυλα. Δηλαδή έχεις ένα... Αυτό το στυλ το παίζει στην Ελλάδα, στα δημοτικά, ο εξαιρετικός κιθαρίστας Κώστας Σούκας. Τα μπάσα
Έχει μια γκίλντ με σκάφος, ναι, με ναι, ναι, ναι. 13 χορδές. Τα μπάσα με πένα και τα πρίμα για να γλυκαίνουν για με να δάχτυλα. Δάχτυλα. Τώρα, θέλω να μιλήσουμε για την εξέλιξη της country μουσικής. Πολλά rock συγκροτήματα παγκόσμιας κλάσης, γιατί... Εντάξει, και οι country παίχτες μεγάλοι είναι, αλλά δεν τους γνωρίζουμε όλοι. Ναι, εννοείται. Δηλαδή, είναι άγνωστοι ροές. Ναι, τον Bill Haley, ας πούμε. Να πούμε ότι ο Elvis Presley ξεκίνησε να παίζει country. Έτσι, πήγε σε αυτή την εταιρεία τη Sun Records για να γράψει ένα κομμάτι, να το κάνει δώρο στη μητέρα του στα γενέθλιά της. Και από εκεί ξεκίνησε ο βασιλιάς του... Και έγινε αυτός που ήταν. Ναι, έγινε αυτός που... Ναι. Αλλά πολλά συγκροτήματα rock είναι επηρεασμένα από την country μουσική. Να πούμε μερικά, όπως οι Eagles, η Lynyrd Skynyrd. Εννοείται. Όλα τα group γενικά έχουν περάσει στοιχεία country, ναι, μέσα. Δηλαδή, πολύ μεγάλα 70s group θα δεις έχουν και ένα κομμάτι country, Zeppelin. Πολλά, ναι, κομμάτια που πάνε προς το country, άγνωστα μένα, αλλά... Μάλιστα. Το folk τώρα είναι εντελώς διαφορετικό είδος. Άλλο πράγμα, ναι. Έχει στοιχεία από την country μουσική, αλλά είναι πιο πολιτικοποιημένο, πιο επαναστατικό, πιο... Ναι, πιο λυρικό κιόλας, έτσι, περισσότερο νόημα στους στίχους και τέτοια πράγματα. Αφηγούνται ιστορίες. Ακόμα και τον Bob Dylan θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε ότι προέρχεται από την country μουσική. Έχει στοιχεία, ναι. Mm-hmm. Έχει στοιχεία μέσα, αρκετά. Λοιπόν, Φίλιππε, θέλω να μας παίξεις, μόνος σου θα μας το παίξεις, το Cannonball Rag του... Mel Travis. Mel Travis ήταν από τους πρώτους που ξεκίνησαν και το Travis Speaking, που το αντιγράψανε πάρα πολύ. Ήταν αυτός Chet Atkins και μετά περάστηκε αυτός στους υπόλοιπους. Ωραία. Πάμε το Cannonball Rag. Όπως είπαμε, φίλες φίλοι, στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για οργανοποιία. Έχουμε δύο γκουρού του μπουζουκιού και της ηλεκτρικής κιθάρας, τον κύριο Παναγιώτη Στάμκο και τον κύριο Βαγγέλη Καγμάκη. Να μιλήσουμε πρώτα για τα μπουζούκια, λίγο να πούμε δύο πράγματα για την ιστορία του οργάνου. Πολλοί λένε ότι προέρχεται από την αρχαία ελληνική πανδουρίδα, αλλά έρχεται ο Ζαμπέτας και λέει ότι το μπουζούκι είναι υπόθεση της Ιωνικής σχολής, προέρχεται από τα μαντολίνα και εγώ με τον Ζαμπέτα είμαι, άσε τους άλλους που πολλή θεωρία, ας πούμε, και πολλή ιστορία, γιατί όλοι οι ρεμπέτες, ο Βαμβακάρης και όλοι οι ρεμπέτες, οι ταυτότητές τους λέγανε ειδικό της μάντολα. Δηλαδή το μεγάλο μαντολίνο. Και από εκεί, για να τους βολεύει, γιατί η υπόθεση του ρεμπέτικου είναι Πειραιάς, 1920-1930-40. Έτσι πιστεύω και εγώ, είμαι με τη γνώμη του Ζαμπέτα, ότι το μπουζούκι είναι υπόθεση από το μαντολίνο ξεκίνησε. Είναι πιο πολύ προς την Ευρώπη δηλαδή, κατά mm-hmm. κύμεριά είμαστε. Δηλαδή, γιατί έχουμε τα τάστα, έτσι. Φύγαμε από τους μπερντέδες που ήταν... μη συγκερασμένη κλίμακα. Μπράβο, ναι, και πήγαμε στον πιο ευρωπαϊκό, προς την Ευρώπη περισσότερο δηλαδή. Βάλαμε τα τάστα και εκεί πέρα λοιπόν έχουμε τις κλίμακες Ματζόρε, Μινόρε, και βέβαια και τις άλλες κλίμακες, οι οποίες τις ανατολίτικες αυτές mm-hmm. που παίζουν όλες τα μπουζούκια. Ναι, και να πούμε ότι υπήρχε μπουζούκι και την εποχή του 1821, ο ταμπουράς του Μακρυγιάννη, και ο κατασκευαστής του ήταν ο Λεωνίδας ο Γάιλας. Λοιπόν, αλλά η ιστορία του μπουζουκιού είναι από τον Πειραιά, από το ρεμπέτικο, από εκεί ξεκίνησε. Ξεκίνησε και από τους πρόσφυγες, από εκεί ήρθαν αυτοί με τα πρώτα τα σάζια και τους ταμπουράδες. Μετεξελίχθηκε μετά, βάζανε το μικρό του σκάφος με το μεγάλο του μανίκι, 70 διάρκεια δηλαδή, τα μανίκια. Μετά άρχισε να μικραίνει, να κοντένει αυτό, γιατί ήταν δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο δηλαδή να έχεις 70 διάρκια. Το 72 είναι 72 εκατοστά, ναι, το μήκος. Το καβαλάρι, ναι, η χορδής, ναι. Και μετά λοιπόν, τα μικρίνανε. Και σιγά σιγά άρχισε να μικραίνει και βάζοντας ο καθένας την πινελιά του. Μιλάμε για τρίχορδα μπουζούκια. Για τρίχορδα, ναι, έτσι ξεκίνησε. Mm-hmm.
και σιγά σιγά εξελίχθηκε, έβαζε ο καθένας την πινελιά του, ψαχνόντουσαν. Και σιγά σιγά μίκρινε και έγινε το μπουζίκι που ξέρουμε σήμερα. Βέβαια το έκανε και ο Ζωζέφ, ας πούμε. Στα πόσα είναι? 67 πόντους. 67 πόντους. Ναι, 67 πόντους. Τουλάχιστον υπάρχουν πολλές γνώμες. Τα σκάφη όμως. 67 και 68. Ο κάθε κατασκευαστής που σέβεται τον εαυτό του και φτιάχνει δικά του σκάφη. Έτσι. Ναι. Δεν τα παίρνει από αλλού. Αυτό είναι αυτό. Έχει τη δική του, το δικό του καλούπι, τη δική του πατέντα, ας πούμε. Έτσι. Θα μιλήσουμε όμως για τα μυστικά αυτά της, του μπουζουκιού. Να μιλήσουμε με τον κύριο Καγμάκη τώρα. Η ηλεκτρική κιθάρα τώρα δεν είναι υπόθεση αρχαία. Είναι 1940-1930 και ήταν η ανάγκη της Big Band, να μπορεί να ακουστεί ο κιθαρίστας. Ακριβώς έτσι. Οπότε οι πρώτες κιθάρες ήταν με μεγάλο σκάφος. Σαν κλασικές, σαν ακουστικά όργανα που προσθέσαν ένα μαγνήτη για να μπορεί να ακούγεται. Και οι πρώτοι μαγνήτες ήταν από βολφράμιο και τις έκανε η εταιρεία Rickenbacker. Και ο Les Paul είναι μετά. Ο Les Paul είναι μετά, ναι. Αυτός έφτιαξε και το σχήμα του όργανου, το Les Paul. Είναι το σχήμα, αυτός το καθόρισε. Τη ηλεκτρική κιθάρας που λέγεται Les Paul σήμερα είναι δικό του σχήμα, δική του. Και ο κύριος Φέντερ, Λέο Φέντερ, το 1945 40. Φτιάχνει την πρώτη συμπαγή Telecaster. Telecaster, ναι. Για πες μας, Βαγγέλη, Telecaster τι είναι? Είναι ένα όργανο το οποίο είναι συμπαγές. Πώς να το εξηγώ, ο ήχος του παράγεται από το ξύλο του οργάνου και ο μαγνήτης παίρνει αυτό το ηχόχρωμα και το περνάει στον ενισχυτή και ακούγεται δυνατά. Και εξαρτάται από το τι ξύλο θα έχεις στο σώμα και στο μπράτσο, τι ηχόχρωμα θα βγάλει ώστε να μπορεί να το πάρει ο μαγνήτης και να το βάλει στον ενισχυτή. Αυτό είναι γενικές γραμμές η λειτουργία μιας ηλεκτρικής κιθάρας. Η Telecaster όμως είναι βιδωτό το... Όλες οι Fender είναι βιδωτές. Α, όλες οι Fender. Το μπράτσο με το σώμα είναι πάντα βιδωτό, όλες. Μάλιστα. Αυτή η τεχνική συμφωνή σε βρίσκει σύμφωνο εσένα? Η κανονική τεχνική μιας κιθάρας, αν κάποιος δεν έχει δει ποτέ κιθάρα και είναι τεχνίτης μαραγκός, ας πούμε, ή επιλοποιός και του δώσεις να φτιάξει μια κιθάρα, ουσιαστικά θα φτιάξει μια Gibson, με τρόπο κατασκευής Gibson, με χέλινο δοφολιά που λέει, να κολλήσει τον μπράτσο. Ο Fender έκανε επανάσταση με την έννοια ότι έβγαλε τον μπράτσο ανεξάρτητο, ώστε αν σπάσει να μπορεί να το αντικαταστήσεις. Αυτό όμως έβγαλε άλλο ηχόχρωμα η κιθάρα, το οποίο άρεσε σε κάποιους μουσικούς. Και έγινε αυτό που έγινε η Fender σήμερα. Μάλιστα. Πάμε να παίξουμε με τους εξαιρετικούς μουσικούς, που να τους αναφέρω κιόλας. Σήμερα θα συντεριάσουμε, λοιπόν, μια και έχουμε οργανοποιό που φτιάχνει ηλεκτρικές κιθάρες με οργανοποιό που κάνει μπουζούκια, θα συντεριάσουμε τους ήχους της rock με ελληνικά τραγούδια. Θα παίξουμε ένα κομμάτι των Beatles και θα το ενώσουμε με ένα τραγούδι του Μπαγιαντέρα που στην πρώτη εκτέλεση παίζει τρίχορδο Χιώτης μαζί του, το «Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη». Να ευχαριστήσω πολύ τον Σταμάτη τον Χρήστου, τον Αποστόλη τον Μόσιο, τον Φίλιππο που παίζει τα country και την εξαιρετική τραγουδίστρια Λίζα Ανδρέου που συμπράττουν σήμερα μαζί μας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. It's been here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, I say it's all right. Little darling, the smile's returning to the faces. Little
little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say it's all right. Sun, here it comes. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it Χάρη Νεφωνίας, λοιπόν, μιλάμε για την οργανωπία και θέλω να ρωτήσω τον Παναγιώτο Στάμκο πόσο ρόλο παίζουν τα ξύλα, αν είναι έλατο κέντρο στο καπάκι, ας πούμε. Βέβαια. Το είναι διαφορετικά, ρόλο... διαφορετικά στο καπάκι, διαφορετικά στο... Το μπουζούκι είναι ένα πολυσύνθετο όργανο, το οποίο κατασκευάζεται από πολλά κομμάτια. Mm-hmm. Τα βασικά του κομμάτια, βέβαια, είναι τρία. Mm. Και τέσσερα θα μπορούσαμε να πούμε. Τρία όμως είναι τα βασικά, δηλαδή το σκάφος. Από πίσω, η χελώνη που λέμε, το καπάκι και το μανίκι, ναι. Το χέρι, ναι, ναι. Στη λαϊκή. Λοιπόν, τέλος πάντων, το σκάφος όμως έχει πολλά κομμάτια, δηλαδή οι λεγόμενες δούγες, ας πούμε, που τις κολλάμε τη μία μαζί με την άλλη και φτιάχνουμε τη σύνθεσή του πάνω σε ένα καλούπι. Και πολλοί μπουζουξίδες και απλώς ο λαός που δεν ξέρει, νομίζει, βλέπει όσο περισσότερες είναι από πίσω, λέει και καλύτερο το όργανο. Παραμυθολογία είναι αυτή. Παραμυθολογία, στην ουσία, ναι. Χαράζεται 12. Το 17. Το σκάφος είναι 15, 17 και 19 δούγες. Αυτό είναι. Και μετά χαράζεται. Και βάζουμε φιλέτα. Φιλέτα. Και γίνεται πιο όμορφο, θα έλεγα. Έχει παραπάνω δουλειά. Τα οπότε... πολλά φιλέτα το κάνουν όμορφο ή φτιάχνει και ο ήχος του. Όχι, δεν φτιάχνει ο ήχος. Ο ήχος είναι αυτός που είναι, γιατί στην ουσία θα μπορούσαμε να πούμε ότι. Το ψιλοχαλάει, γιατί βγάζουμε το καλό το ξύλο και βάζουμε ένα φιλέτο το οποίο είναι μια λεύκα. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε στο πίσω μέρος, όσο λιγότερα βλέπουμε, κύριοι μπουζουξίδες που λέγατε τόσα χρόνια, όσο περισσότερα βλέπουμε είναι καλύτερο, ναι, όσο είναι... λιγότερα βλέπουμε είναι το καλύτερο. Το σωστό αυτό είναι. Το σωστό. Ναι. Το σωστό αυτό είναι, ναι. Λοιπόν, τώρα θέλω να σε ρωτήσω για ένα πανάκριβο ξύλο που λέγεται έβαινος. Ναι. Πού το χρησιμοποιούμε αυτό? Ο έβαινος έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στην οργανωπία όλων των μουσικών οργάνων. Έτσι. Mm-hmm. Στο μπουζούκι χρησιμοποιείται στην ταστιέρα, εκεί δηλαδή που έχουμε τα τάστα και παίζουμε και βάζουμε τα χέρια μας. Γιατί και όμως ο έβαινος, είναι ξύλο το οποίο
δεν αλλάζει στις καιρικές συνθήκες. Μπράβο, το, ναι, δεν την σκληρό. Ακούει με τον καιρό και παραμένει σταθερό. Γιατί από εκεί σκευρώνει ένα όργανο, από το μανίκι. Το μανίκι, ναι. Και στους καβαλάρδες που το χρησιμοποιούσαν κατά κόρον στο μπουζούκι, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια οι οργανωποί. Άρα τα ακριβά, και στο σκάφος. Τα ακριβά μπουζούκια τα καλά θέλουν ευαίνινο καβαλάρι. Αυτό είναι ο κανόνας. Υπάρχουν όμως και οργανωποίοι σαν και εμένα που έχουν ψαχτεί με άλλα ξύλα και εγώ το αναιρώ αυτό. Το αναιρείς. Το αναιρώ τελείως. Ναι. Πάντως εγώ, χωρίς να ξέρω, όταν βλέπω λεπτεπίλεπτη δουλειά στον καβαλάρι, σημαίνει ότι ο οργανωποίος το πρόσεξε καλύτερα το όργανο. Μπράβο. Όταν βλέπω κάτι χοντροκαβαλάριδες, φαίνεται ότι το μπουζούκι είναι μάπα. Καλά τα λέω. Ναι, πολύ καλά τα λες. Απλώς να πω κάτι εδώ πέρα, ότι ο καβαλάρης η δουλειά του δεν είναι έναν νεόμορφο. Πρέπει να είναι λειτουργικός. Το σχήμα του δεν χρειάζονται γραμμές πάνω, ούτε όστρακα ούτε τίποτα. Δηλαδή έρχονται και στο εργαστήριο και μου λένε βάλε μου ένα καβαλάρι όμορφο. Δεν χρειάζεται. Ναι. Η δουλειά του καβαλάρι είναι να μεταδίδει τον ήχο. Άρα πρέπει να είναι ένα καλό ξύλο, ένα καλό κόκαλο. Καλά, και εδώ και ένα καλό σχήμα. Σηκώνει πολύ κουβέντα. Μεγάλη γιατί κουβέντα, ναι. Όσο πιο πολύ το φορτώνει στο μπουζούκι, τόσο χειρότερα μιλάει. Απόλυα ήχο. Απόλυα ήχο. Βέβαια. Λογικό. Είδαμε την Guild που είναι, δεν έχει ούτε καν λούστρα πάνω. Τα απλά πράγματα. Μιλάει είναι αυτά πολύ που καλά. Είναι τα καλύτερα. Μια άλλη ερώτηση, Παναγιώτη. Ναι. Πολλοί οργανωποί λένε πάρτε το μπουζούκι όταν στο παραδείγμα το αγοράζεις, πληρώνεις ένα κάρο λεφτά. Να λένε, βυθίστηκε ο καβαλάρης, θα έρθει με τον καιρό, τσιρίζει το όργανο, θα έρθει με τον καιρό κτλ. Τι πιστεύεις εσύ ότι πρέπει να είναι, όταν πληρώνει ο άλλος 1000 και 1500 ευρώ, δεν πρέπει να πάρει το όργανο και να μιλάει από την αρχή? Λοιπόν, στις εποχές μας, αυτά τα λεφτά που λέμε τώρα είναι πολλά. Το όργανο θα πρέπει να μιλάει από την πρώτη μέρα. Τέλος. Αυτό είναι νόμος. Από εκεί και πέρα, σίγουρα φεύγοντας από το εργαστήριο και αλλάζοντας καιρικές συνθήκες και περιβάλλον, θα αλλάξει το όργανο. Θα έχει μερικά σκαμπανεβάσματα. Αλλά θα πρέπει να παίζει. Δεν μπορεί δηλαδή να παίρνει ένα όργανο 1500 και να φεύγει να πας, ξέρω εγώ, να ταξίδι στη Γερμανία και εκεί να μην παίζει το όργανο και να έχει πρόβλημα. Αυτό δεν επιτρέπεται. Μάλιστα. Λογικά, έτσι. Θέλω να ρωτήσω τώρα το Βαγγέλη το Γκαγνάκη, που είναι ο πρώτος στην Ελλάδα. Να κάνω μια παρένθεση. Ναι. Είναι πάρα πολύ συγγενικά αυτά που λέει με τα δικά μου. Ίδια. Είναι πάρα πολύ συγγενικά. Και τα ξύλα και τα πάντα. Δεν μπορείς να δίνεις μια κιθάρα, να την πληρώνει ο άλλος και να... Ένα καλό όργανο για μένα πρέπει να είναι και όμορφο. Δεν σημαίνει όμως ότι ένα όμορφο όργανο είναι και καλό. Αλλά αν ο τεχνίτης δεν εκνευρίζεται με το λάθος που θα κάνει και το αρνερεί, έχει κάνει λάθη και μέσα και παντού. Μάλιστα. Πρέπει να είναι, τα πάντα πρέπει να είναι τέλεια. Να το ευχαριστεί το ίδιο σε αυτό που φτιάχνει και να το καμαρώνει. Βαγγέλη, έχεις φτιάξει δική σου ηλεκτρική κιθάρα και μάλιστα σε πάρα πολύ καλή τιμή. Τι συμβουλεύεις σε έναν γονέα που το παιδί το 8-10 χρονών θέλει να αγοράσει μια ηλεκτρική κιθάρα? Δεν ξέρουμε αν αυτό το παιδί θα γίνει επαγγελματίας ή θα την παραπετάξει όπως τα πιο πολλά παιδιά. Τι το συμβουλεύεις, πού να κυμαίνεται η πρώτη του αγορά, ας πούμε? Δεν μπορεί να κυμαίνεται κάτω από 100 και δεν επιτρέπεται να είναι πάνω από 200 η πρώτη αγορά της κιθάρας. Εκεί μέσα μπορεί να βρει πάρα πολύ ωραία όργανα, καλοφτιαγμένα, όχι επαγγελματικά, αλλά να μην του δημιουργήσουν πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί στην αρχή το παιδί, αν έχει πρόβλημα την ώρα που αρχίσει να παίζει, αισθάνεται ότι φταίει το ίδιο και όχι ενώ θα φταίει το όργανο. Και μπα τα παρατήσει. Μάλιστα. Ένα τέτοιο όργανο, ένα τέτοιο όργανο πρέπει να είναι κάπου εκεί πέρα, να κυμαίνεται εκεί πέρα μέσα. 200-250, αν θες λίγο καλύτερα κλειδιά, ναι, ή λίγο καλύτερους μαγνήτες, ας πούμε. Αυτό είναι στην επιλογή πια του καθενός που θέλει να αγοράσει. Αλλά μέχρι εκεί πέρα, σαν όργανο, όχι όλο το σετ με ενισχυτές. Σαν μπουζούκια, Παναγιώτη. Η μπουζούκια είναι λίγο πιο παράξενη και πιο δύσκολη η περίπτωση εδώ πέρα. Γιατί το μπουζούκι είναι ένα όργανο το οποίο είναι περισσότερο χειροποίητο. Έτσι. Από εκεί πέρα, όταν θα του δώσει του πιτσιρικά ένα μπουζούκι το οποίο δεν είναι καλοφτιαγμένο και αρχίζει και σκευρώνει και ξέρω εγώ, είναι δύσκολο, τον απογοητεύεις. Οπότε πρέπει να πάμε σε μια λίγο καλύτερη κατηγορία. Θα έλεγα από εργαστήριο. Από όργανο. 400 ευρώ εκεί, και 400, πάνω. Ναι, μπράβο, 400 και πάνω. Ναι. Είναι σαφώς πιο δύσκολο σε κατασκευή. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Υπάρχουν όμως και βιομηχανοποιημένα μπουζούκια. Υπάρχουν, ναι, βέβαια. Υπάρχουν, που σημαίνει ότι δεν τα ελέγχει ο μάστορας. Έχει 30 εργαζόμενους, 20-30 εργαζόμενους και ό,τι βγει, βγήκε, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, εκεί πέρα, ας πούμε, κολλητές φιγούρες από πάνω χάρτινες, κακοφτιαγμένα όργανα, βαριά, άβολα με χοντρά μανίκια, τα οποία όλα επηρεάζουν τον μαθητή αρνητικά.
Mm-hmm. Δεν το θέλουμε αυτό γιατί θα το παρατήσει. Είναι κρίμα. Μάλιστα. Να κάνω μια πρόταση για τους γονείς, τους υποψήφιους αγοραστές, ότι καλύτερα να κάνουν μια υπομονή να μαζέψουν 100-200 ευρώ παραπάνω και να πάρουν ένα πιο καλό όργανο που να ξέρουν το μάστορα και να τους δώσει και μια εγγύηση για αυτό το πράγμα και να είναι και καλοφτιαγμένο. Ναι. Μεγάλη υπόθεση. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω, Βαγγέλη Καγμάκη, τα κλειδιά πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν σε μια κιθάρα? Να μην ξεκουρδίζετε, να κρατάνε, να αντέχουν. Ηχητικά, ό,τι ακουμπάει πάνω σε ένα όργανο συμμετέχει στον ήχο και τον κάνει είτε καλύτερο είτε χειρότερο. Καλό κλειδί είναι αυτό το οποίο έχει καλή πυκνότητα σαν μέταλλο. Δεν έχει φυσαλίδες μέσα, δεν είναι δηλαδή φτηνό κλειδί που θα σου δημιουργήσει παρενέργειες ηχητικές. Αυτά θα ακουστούν, δεν φαίνονται, ακούγονται. Άρα είναι σημαντικό να ό,τι ακουμπάει, ό,τι ακουμπάει, ακόμα και το καβαλάρι πίσω, το μέταλλο που θα έχει, είναι σημαντικό για τον ήχο. Δεν μπορεί να βάλεις ό,τι θέλεις. Έλα όμως που στην Ελλάδα δεν έχουμε παραγωγή δική μας κλειδιών. Όχι. Δεν έχουμε. Όχι. Τα φέρνουμε από Γερμανία. Από Γερμανία, από Αμερική, από Κορέα, από Κινέζη, Ιαπωνία. Πάντως υπάρχουν τα Grover, τα... Τα Αμερικάνικα, τα Grover. Ναι. Είναι από τα πιο ακριβά. Τα χρησιμοποιούσαν τα αμερικάνικα εργοστάσια. Εσύ και τα Σάλερ είναι τα γερμανικά. Παναγιώτη, κλειδιά για τον μπουζούκι από πού εισάγεις? Εισάγω από και παίρνουμε, γιατί εισάγουν και κάποιοι άλλοι που προμηθευόμαστε, προμηθευτές μας. Τα κορεάτικα, τα Dixon, υπάρχουν μετά τα Σάλερ τα πιο καλά, τα γερμανικά και τα αμερικάνικα. Τα Grover. Πάμε λοιπόν να παίξουμε ένα τραγούδι, τον Led Zeppelin. Και θα το ενώσουμε με το παιδί του δρόμου με ένα τραγούδι του Μιτσάκη. Και θα δούμε ότι ενώ το ένα φαίνεται ότι είναι παγκόσμια μελωδική γραμμή, εν τούτης και ο Μιτσάκης είναι πάρα πολύ δυνατός. Ειδικά με τη φωνή της Λίζας Ανδρέου. Πάμε και μιλάμε πάλι. I'm gonna need you. I said, baby, you know I'm gonna need you. I'll leave you in the summertime. When the summer comes a-rolling, leave you when the summer comes along. Yeah. I got to rumble. Oh yeah, baby, baby, I believe it. We really got to rumble. I can hear it calling me the way it used to do. Ξενύχτια μου έχουν φάει τη ζωή μου τη μισή. Με έκανες
και στενάζω απ' τον καημό μου. Και για όλα, και για όλα φταίς εσύ. Με κάνες παιδί του δρόμου και στενάζω απ' τον καημό μου. Και για όλα, και για όλα φταίς εσύ. Σε σένα δόθηκα, όμως προδόθηκα. Έκανες μαύρη τη ζωή μου τη χρυσή. Η πνοή μου κι αν θα πάψει, πια κανένας δε θα κλάψει. Και για όλα, και για όλα φταίς εσύ. Με κάνες παιδί του δρόμου και στενάζω από τον καημό μου. Και για όλα, και για όλα φταίς εσύ. Τσαλάκωσα, ψυχές φαρμάκωσα. Ίσως ακόμα κι ο Θεός να με μισεί. Όσο και να μετανιώνω, κάθε κρίμα μου πληρώνω. Και για όλα, και για όλα φταίς εσύ. Με κάνες παιδί του δρόμου και στενάζω από τον καημό μου. Και για όλα, και για όλα φταίς εσύ. Θέλω να ρωτήσω τον Βαγγέλη τον Καγμάκη για έναν κατασκευαστή τον οποίο εγώ εκτιμώ πάρα πολύ, δεν ζει πια, ο Παναής, που τουλάχιστον στη ρεμπέτικη μουσική αλλά και στις κλασικές κιθάρες ήταν πρωτοπόρος, και βλέπουμε όμως και τα μπουζούκια του Χιώτη, ξεχάσαμε να φέρουμε το κιθαρομπούζουκο του Χιώτη που έχουμε, βλέπουμε και στα μπουζούκια αυτός ήταν ο πολύ δυνατός μάστορας, άσχετα αν ο Ζωζέφ έχει τη χάρη ας πούμε. Έχω την εντύπωση ότι όλοι τους φτιάχνανε τα πάντα. Απλώς του Παναγή οι κιθάρες ήταν αυτές που ήταν πιο καλές σε σχέση με τα μπουζούκια και προχωρήσανε, ενώ του Ζωζέφ τα μπουζούκια σε σχέση με τις κιθάρες, και έτσι καθορίστηκε και ο ένας είναι κιθάρα, ο άλλος μπουζούκι. Έχω αυτή την εντύπωση, χωρίς να είμαι σίγουρος. Είδες όμως, έχεις μελετήσει κάποια όργανα, ναι, του Παναγή. Ο Παναγής, όσο μπορούσα να δω τις κιθάρες του, ήταν. Δηλαδή, πώς να σου το πω, χρησιμοποιούσε ξύλα, ήξερε να διαλέγει ηχητικά τα ξύλα, και αυτά που εμένα μπορεί σαν κατασκευαστή κιθάρας, αν θεωρηθώ, να μου κάνανε, αυτός μπορούσε και τα βάζε πάνω στα όργανα και έβγαζε ένα πολύ καλό, από αξιοπρεπή μέχρι πολύ καλό ήχο. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και άλλες εποχές, διαφορετική οικονομική κατάσταση της χώρας το 50 που ήταν ο Παναής. Πού να βρει τώρα πιστοποιημένα και καλά ξύλα που αγοράζεται οι σημερινοί μάστορες, ας πούμε. Και τότε μπορούσε να βρει, αλλά κάποια ξύλα ίσως του κάναν ηχητικά και τα χρησιμοποίησε. Mm-hmm. Δεν νομίζω να ήταν οικονομικό το πρόβλημά του. Ναι. Νομίζω ότι του άρεσε το ηχόχρωμα που θα έβγαζαν, mm-hmm, και τα χρησιμοποίησε σε καπάκια. Ειδικά σε καπάκια που εγώ τουλάχιστον αν μου το έδινε, θα σου λέγα δεν κάνει αυτό. Ναι. Όταν φτιάχνεις ένα όργανο, Βαγγέλη, παραγγέλνεις ξύλα από το εξωτερικό, από την Ελλάδα, όπου βρεις, πώς γίνεται αυτό. Άμα βρω στην Ελλάδα, παίρνω ελληνικά. Αν τώρα είναι κάποιο ξύλο το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα ή δεν εισάγεται, θα το φέρω από το εξωτερικό, από Αμερική. Σε μορφή τετραγωνισμένη, ναι,
και θα θέλει επεξεργασία. Δηλαδή θα είναι 20-30 κιλά ξύλο. Ναι, 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 ναι. Και θα πρέπει, θα να, πρέπει το, να το κόψεις. Να το κόψεις. Η ερώτησή μου είναι, όταν έχεις ένα κομμάτι ξύλου 30 κιλά, πώς καταλαβαίνεις ότι κάνει αυτό το πράγμα για όργανο? Το φέρνει σε μια κατάσταση και μετά το ελέγχεις αν κάνει. Και πολλές φορές το προχωράς σαν όργανο και αν πριν βάλεις τους μαγνήτες μπορείς να ελέγξεις τι θα σου κάνει. Τι ηχόχρωμα θα βγάλει. Αν ικανοποιείς από αυτό το ηχόχρωμα, το τελειοποιείς, βάζεις μαγνήτες και το προχωράς. Αν δεν, το αφήνεις στην άκρη. Το αφήνεις. Το αφήνεις στην άκρη και περιμένεις κάτι άλλο. Μέχρι δηλαδή, να μάθεις ταιριάξεις... λοιπόν να φτιάξεις ηλεκτρικές κιθάρες, πόσες πάνω κάτω κιθάρες πέταξες? Δεν τις πετάς, απλώς τις βάζεις και βρίσκεις το αντίστοιχο ξύλο στο μπράτσο ώστε να μπορείς να το ταιριάξεις. Και πώς καταλαβαίνεις τώρα όταν φτιάχνεις ένα συμπαγές όργανο όπως είναι η κιθάρα, πώς καταλαβαίνεις ότι μιλάει το ξύλο? Ακουστικά. Το χτυπάς? Το χτυπάς, ναι. Ή βάζεις ακουστικά, του γιατρού τα ακουστικά, μπορεί να τα βάλεις επάνω και να το χτυπήσεις ελαφριά με το χέρι σου, να δεις σε τι συχνότητες κινείται. Μάλιστα. Αντίστοιχα με το... Να πω κάτι ακόμα. Ναι, ναι. Για μας που φτιάχνουμε ηλεκτρικά όργανα, όλο το μυστικό είναι οι αρμονικές που θα βγάλει το μπράτσο με τις αρμονικές που θα έχει το σώμα να είναι κοντινές, για να μην σου βγάλει νεκρές νότες. Να μην είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Παλιά που φέρνανε parts και τα πουλάγανε, αποτύχανε τα εργοστάσια γιατί ο καθένας έπαιρνε ένα μπράτσο που του άρεσε οπτικά, ένα σώμα που του άρεσε οπτικά, τα έδαινε, ναι, και μπορεί να μην ήταν το αποτέλεσμα, να βγαίνει σωστό το αποτέλεσμα και το παρατάγανε. Πρέπει να ταιριάξουν αυτά τα δύο, το σώμα με τον μπράτσο, πρέπει να ταιριάξουν ηχητικά. Και αυτό περισσότερο με την εμπειρία ή με την... Αυτό στην Ελλάδα με την εμπειρία. Την εμπειρία. Στο εξωτερικό με μηχανήματα. Με μηχανήματα. Άρα, οι κιθάρες τώρα που τις πληρώνεις 2 και 3 χιλιάρικα, η Guild, η Taylor ή η Martin, ναι, ναι, είναι... Πρώτης επιλογής. Είναι πρώτης επιλογής όργανα, ξύλων, έτσι, και ηχητικά. Μάλιστα. Είναι πρώτης επιλογής. Δηλαδή, όσο να χτυπηθεί ένας Έλληνας, θα δυσκολευτεί να κάνει ένα τέτοιο όργανο. Θα είναι πολύ κοντά, ναι, αλλά δεν θα έχει... Το πρόβλημα σε ένα κατασκευαστή είναι να μπορεί να έχει ομοειδή αντικείμενο. Όταν θα μου παραγγείλει ένα όργανο που κάνει 500 ευρώ, 1000 ευρώ. Να μπορείς να βγάλεις στα 1000 ευρώ να είναι κοντινά, ηχητικά. Δηλαδή και να κάνεις 500 γκίλτ στη σειρά. Μπράβο. Δεν και είναι να μην εύκολο. Είναι το ένα πάνω, το άλλο κάτω. Πάντως να... στην ηλεκτρική κιθάρα που έκανες, κατόρθωσες να έχεις ίδια όργανα, ναι, ίδιας αξίας. Γιατί δεν έβγαλα. Το εργαστήριο για μένα ήταν το χόμπι μου. Και δεν έκανα παραχωρήσεις. Ζούσα από το μαγαζί και δεν έκανα παρά. Ό,τι δεν μου έκανε ηχητικά, το παράταγα, πολλά τα έχω χαρίσει. Σε παιδιά που θέλαν να φτιάξουν, να πειραματιστούν. Ναι. Σε πάρα πολλά πράγματα που δεν μου κάναν, τα χάρισα. Κάτι αντίστοιχο και με τον Παναγιώτη, που ενώ του ζητάν, θα μπορούσε να βάλει και άλλους εργάτες να δουλεύουν στο, ναι, ναι, εργαστήριό του, γιατί του ζητάν παραπάνω μπουζούκια. Θέλει να είναι ο άνθρωπος που ελέγχει ακόμη και στα σέρβις, ο τελευταίος που θα πάρει το όργανο να το δώσει στον παίχτη. Αλλιώς χάνεται και η ουσία του πράγματος. Το μπουζούκι είναι ένα διαφορετικό όργανο και παίζουν κάποιοι άλλοι παράγοντες ρόλο. Ο μάστορας πρέπει να είναι σίγουρα απίκο. Πάνω, απίκο, και ειδικά στο τελευταίο κομμάτι που είναι το σετάρισμα του οργάνου, που θα βγει ο ήχος, ας πούμε. Έτσι. Εγώ ζω και αναπνέω για αυτό το πράγμα. Δηλαδή για τη στιγμή που θα ακούσω τον ήχο. Περνάει σε πάρα πολλά στάδια το μπουζούκι από τα χέρια μου και οι βοηθοί μου κάνουν κάποια στάδια που δεν χρειάζεται να βάλω το χέρι. Έχεις πάθει ποτέ το εξής? Ενώ φτιάχνεις ένα όργανο και είσαι σίγουρος ότι μόλις βάλεις το αρματώσεις που λένε, βάλεις τις χορδές, θα πέσεις κάτω από τον ήχο και να βάλεις τις χορδές και να ξενερώσεις. Βέβαια. Και πάρα πολλές φορές το αντίθετο. Δηλαδή από ένα όργανο που δεν το περιμένεις, όπως αυτό το δικό σου που έχεις πάρει, το οποίο είναι ένα πολύ φτηνό όργανο οπτικά, το οποίο πετύχαν όλα. Επειδή το δικό μας το όργανο είναι και πολύ πιο εμπειρικό από την ηλεκτρική κιθάρα και επειδή έχει και το σκάφος, το οποίο έχει βάθος μέσα, αέρας δηλαδή που υπάρχει μέσα, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, και καμιά φορά σου ξεφεύγει και γίνεται το καλύτερο όργανο και το πιο φτηνό. Υπάρχουν αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, και το αντίθετο, έτσι. Πάμε να παίξουμε άλλο, να συγκεράσουμε άλλα δύο στυλ, ας πούμε, τους Doors, που λένε για το «People are strange». «When are you stranger» το έγραψε ο Jim Morrison, το έγραψε στη Γαλλία, που αισθάνθηκε μόνος του και ξένος, με ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Σπανός,
άνθρωποι μονάχοι. Stranger, when you're a stranger, faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're wanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are stranger when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί, σαν το ξεχασμένο στάχι. Ο κόσμος γύρω αδειός καμπός, κι αυτής της μοναξιάς το θάμπος. Σαν το ξεχασμένο στάχι, άνθρωποι μοναχοί. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί, όπως του πελάγου οι βράχοι. Ο κόσμος θάλασσα που απλώνει, κι αυτή σκυφτή βουβή και μόνη. Ανεμοδαρμένοι βράχοι, άνθρωποι μοναχοί. Άνθρωποι μονάχοι, σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ερημωμένα, ξεχασμένα. Άνθρωποι μονάχοι, σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ερημωμένα, σαν εσένα, σαν και μένα.
Θα ήθελα να ρωτήσω τον Βαγγέλη τον Καγμάκη να μας πει πόση ζημιά έχει γίνει στην οργανοποιία με την βιομηχανοποίηση της κατασκευής. Μπορεί και να μην έγινε και ζημιά όμως. Δεν έγινε. Γιατί βλέπουμε τα περισσότερα όργανα τώρα γίνονται, ενώ πρώτα λέγαμε είναι Αμερικάνα η κιθάρα αυτή. Τώρα βλέπουμε τα περισσότερα να γίνονται Κορέα, Κίνα και χαμηλότερες τιμές. Όχι, δεν έχει Μεξικό, αλλά πήρα εγώ μια Μεξικάνα και δεν είμαι ευχαριστημένος στο στούντιο. Χάνει το όργανο. Σε σχέση με την Αμερικάνη. Ναι. Δεν θα γίνει ποτέ. Ό,τι και να τις κάνεις, η Μέξικο δεν θα γίνει ποτέ ήχος αμερικάνικος. Γιατί διαφέρει η βάση της. Άλλα ξύλα χρησιμοποιούν. Ό,τι περισσεύει από τα αμερικάνικα όργανα θα γίνουν Μέξικο και μετά θα γίνει Σκουάιερ. Δεν πετάνε τα ξύλα. Μάλιστα. Και την πρώτη ποιότητα πάει εκεί που είναι το όνομά του το δυνατό. Τελικά αξίζουν τον κόπο αυτές οι κιθάρες, οι κινέζικες, οι... Στα χρήματά τους είναι η καλές. Η Κορέα και τα λοιπά. Για τα χρήματά τους είναι πολύ καλές. Και ειδικά αυτές που τα μεγάλα εργοστάσια έχουν πάει στην Κίνα και έχουν φτιάξει, τους κάνουν την παραγωγή. Άρα έχουν βάλει ανθρώπους όμως οι οποίοι τεστάρουν και ελέγχουν τα όργανα που θα φτιαχτούν. Τα φτιάχνουν με προδιαγραφές που τους έχουν δώσει. Αυτά τα όργανα παίζουν πάρα πολύ καλά. Ναι. Και είναι οικονομικά. Θέλω να σε ρωτήσω για τις ακουστικές κιθάρες τώρα. Υπάρχουν ακουστικές κιθάρες που είναι πάρα πολύ καλές για να παίζεις όπως αυτή η Guild στο μικρόφωνο, αλλά επειδή έχει απαρχαιωμένο ηλεκτρικό σύστημα, είναι 20ετίας όργανο. Υπάρχουν όμως και φτηνές ακουστικές, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές στο βίσμα, όταν τις παίζεις ηλεκτρικά. Αυτό εξαρτάται από το εργοστάσιο, τι έχει προγραμματιστεί. Ας πούμε τα καμίνι. Αυτό πήγα να σου πω. Είναι ένα όργανο. Φτηνό. Δύο εργοστάσια είναι αυτά που καθορίσαν το ηλεκτροακουστικό σύστημα, η Ovation και τα καμίνι. Mm-hmm. Και οι δύο αυτοί κάνανε καθετοποίηση παραγωγή. Δηλαδή φτιάξανε από την αρχή μέχρι το τέλος ηλεκτροακουστικό όργανο. Οπότε τα πάντα που έχουν χρησιμοποιήσει είναι με τη δομή του ηλεκτροακουστικού. Τα υπόλοιπα όλα εργοστάσια φτιάχναν ακουστικό όργανο και βάζανε ένα σύστημα α, β, γ από κάποιον κατασκευαστή. Εκεί μπορεί να σου πετύχει ο ήχος ή να μην σου πετύχει. Γιατί δεν είναι δομημένο από την αρχή μέχρι το τέλος να είναι έτσι φτιαγμένα, να είναι ηλεκτροακουστικό όργανο. Μάλιστα. Μπορεί, ας πούμε, η Τακαμή να μην είναι η καλύτερη ηλεκτροακουστική κιθάρα, είναι καλύτερη ακουστική κιθάρα, μπορεί να έχει επιλογές σε πάρα πολλές, αλλά είναι καλύτερη ηλεκτροακουστική. Ναι. Γιατί είναι φτιαγμένη για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Τώρα θέλω να ρωτήσω γιατί λέμε ένα πιάνο. Είναι σωστό όταν είναι κουρδισμένο από την αρχή μέχρι το τέλος. Οι ακουστικές κιθάρες είναι κουρδισμένες απόλυτα. Όχι, ούτε το πιάνουν απόλυτα. Άμα του βάλεις ένα κουρδιστήρι, χάνει. Κλέβουνε. Ναι. Στο κούρδισμα και οι κουρδιστές κλέβουνε. Ναι. Άλλες νότες ανεβάζουν πιο πάνω, άλλες πιο κάτω για ένα σονάρι που λένε. Το ίδιο κάνουμε σε μουσικούς που ακούνε καλά. Εγώ το κάνω αυτό και στα ρυθμίσματά τους. Δηλαδή, αν πατήσεις με το κουρδιστήρι στο 12 ή στο 13, μπορεί να ψιλοχάνει. Η κιθάρα όμως παίζει τέλεια. Ναι. Γιατί σονάρι. Τώρα, τα μπουζούκια, ειδικά άμα πάμε στις μπάσες που έχουν διαφορετικό πάχος η Μουργάνα με την ψηλή. Η χοντρή με την ψηλή, ας πούμε. Η ντο. Ναι. Βλέπουμε ότι σπάνια να βρεις μπουζούκι μετά την οκτάβα να είναι σωστό στην μπάσα. Γενικώς, επειδή τώρα έχουμε δύο χορδές μαζί, mm-hmm. έτσι, σημαίνει ότι είναι φύση αδύνατο να έχουμε σωστό το μπουζούκι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα παίζει μεγάλο ρόλο το πόσο καλά θα χαράξεις για να περάσεις μέσα το τάστο. Mm-hmm. Η τεχνολογία πλέον μας δίνει τον τρόπο, έτσι, και τα μηχανήματα για να το κάνουμε τέλεια. Να πούμε ότι χαράζεις με... Ναι, έχουμε πάει στο κομπιούτερ, του βγάλαμε το λάθος όλο και χαράζουμε με έναν τρόπο λέιζερ. Δηλαδή μπαίνει μέσα και χαράζει το πριονάκι και κλειδώνει η νότα, δηλαδή εκεί που χαράζει. Που σημαίνει δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει λάθος. Μάλιστα. Όχι πλέον με το χέρι, αυτό απαγορεύεται γιατί το όργανο θα χάσει με το χέρι. Το χέρι δεν μπορεί να γίνει μηχάνημα. Ναι. Απλά είναι τα πράγματα. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Το ίδιο είναι και στα δικά μας. Από το πιο φτηνό μέχρι το πιο ακριβό είναι σωστά τα όργανα. Δεν φαλτσάρουν πια. Ναι. Τα χαράζετε με λέιζερ. Και τα χαράζουν, ναι, μηχανήματα. Έχουν άξονες που είναι συγκεκριμένα. Πάει και χαράζει συγκεκριμένα. Ναι. Η δίσκη είναι σε συγκεκριμένη θέση. Περνάει από κάτω τα σφαίρα και χαράζει, δεν θέλεις. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Όλες οι κιθάρες, είτε ηλεκτρικές είτε ακουστικές, έχουν βέργα μέσα για να μην σκευρώνουν. Οι ακουστικές
τώρα πια όλες. Παλιά δεν είχαν. Η Μάρτιν, ας πούμε, το 65 περίπου έβαλε σίδερο μέσα βέργα. Ναι. Ηλεκτρικές όλες. Πιστεύεις, Βαγγέλη, ότι το σίδερο που μπαίνει στον μπράτσο χάνει λίγο το όργανο από τον ήχο? Θεωρητικά. Αν κάτσει καλά, αν σφινώσει καλά το σίδερο με το ξύλο και έρθουν σε άμεση επαφή και δεν αφήσει κενά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν αφήσει κενά, θα έχεις πρόβλημα. Είσαι από τους καινοτόμους που χρησιμοποιείς σε όλα σου τα μπουζούκια σίδερο. Και έχω αποδείξει κιόλας ότι στο μπουζούκι, έτσι, γιατί με την κιθάρα δεν έχω καμία σχέση σχεδόν, δεν γνωρίζω πολύ λίγα πράγματα. Στο μπουζούκι όμως έχω καταφέρει και έχω δώσει καλύτερο ήχο. Είναι καθαρά, υπάρχει μέσα η φυσική. Δηλαδή έχουμε ένα πιο άκαμπτο μανίκι, άρα δεν έχουμε καθόλου απώλεια ήχου από το μανίκι. Αφού έχουμε πιο σταθερό μανίκι, θα έχουμε και καλύτερο ήχο. Το έχω αποδείξει αυτό το πράγμα. Βέβαια η τεχνική μου με τις βέργες την εξέλιξα πάρα πολύ. Είδα από αυτούς που πιάνουν κιθάρες, τα εργοστάσια, πώς το φτιάχνουν. Από αυτούς, ναι. Αυτούς μελέτησα. Μόνος μου να τους φτιάξω. Ναι. Και τελικά ακολούθησα από τις κιθάρες Μάρτιν τη δική τους τεχνική και σιγά σιγά το εξέλιξα και πήγε εδώ. Μπορώ να πω ότι πλέον τα μπουζούκια με τη βέργα, αν σωστά περασμένη, είναι κατά 90% προς το τέλειο το μανίκι. Έτσι. Δηλαδή μπορείς να το ρυθμίσεις, να πας να παίξεις. Κάνω μια δύσκολη ερώτηση τώρα. Παρότι λοιπόν η οργανογνωσία και ο τρόπος που κατασκευής του οργάνου έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, γιατί όλοι οι σημερινοί μπουζουξίδες δεν μπορούν να βγάλουν τον ήχο του Ζαμπέτα? Να σου πω, εγώ πιστεύω πως είναι... βγαίνει καταρχήν από μέσα, στον κάθε παίκτη. Αυτό που βγαίνει στον κάθε παίκτη, στο Ζαμπέτα προφανώς έβγαινε. Και έγινε αυτός που έγινε. Και η μελέτη. Μήπως έπαιξε ρόλο εκείνα τα μπουζούκια του Ζωζέφ που έδωσε στο σίγουρα, Ζαμπέτα? Σίγουρα. Δεν το ξέρεις. Αυτό αναμφισβήτητα. Έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο Ζαμπέτας ήταν φτιαγμένος για αυτό το πράγμα. Ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτό το πράγμα και το και κατάφερε εκείνη και στιγμή. Το... Ναι. Θέλω έτσι με μία λέξη να μου πεις. Είσαι υπέρ του Ζωζέφ από τους παλιούς ή είσαι με τον Παναγή? Με τον Παναγή, γιατί εγώ έχω μελετήσει βασικά τον Παναγή. Και κάνω αυτό που έκανε ο Παναγής. Ειδικά στη δουλειά από κάτω, γιατί είχα δύο μπουζούκια του Παναγή και τα μελέτησα πάρα πολύ καλά. Έχω και του Ζωζέφ. Έχω και του Βάρλα, έχω και άλλων μεγάλων οργανωποιών. Εκεί όμως στάθηκα γιατί πιστεύω ότι ο Παναγής είχε αυτό το πράγμα που είπε και ο φίλος μας εδώ πέρα, ότι ήξερε να ακούει τα ξύλα. Και κατάφερε με πολύ απλά υλικά να βγάλει τον καλύτερο ήχο. Αυτό το πράγμα έχω μελετήσει εγώ σαν μάστορας, έτσι. Πιστεύω ότι αυτός ήταν καλύτερος. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη τώρα, διασκευασμένο λίγο, μια και έχουμε παίχτη το Φίλιππο, που είναι εξαιρετικός κιθαρίστας, με τη φωνή της Λίζας Ανδρέου, και τα λέμε. Κοιτάζεις απόψε, δεν σε πιάνει το κράσι. Της ταβέρνας το ρολόι το κοιτάς, κάτι σε τρώει. Δεν αντέχω να σε βλέπω, σκέφτηκε. Αχ, ρίξε στο ποτήρι σου φαρμάκι για χατήρι σου και φέρω το να το πιω και να πεθάνω εγώ για σένα. Ρίξε στο ποτήρι σου φαρμάκι για χατήρι σου
και φέρω το να το πιω και να πεθάνω εγώ για σένα. Τρώει κάποια μαύρη υποψία. Πως άλλος την καρδιά σου κυβέρνα. Αυτό είναι αλήθεια, δώσ' μου μαχαίρια στα στήθια πριν γκρεμίσουν τα όνειρά μου τα χρυσά. Άτριξε στο ποτήρι σου φαρμάκι για κατήρι σου και φέρ το να το πιω και να πεθάνω εγώ για σένα. Ρίξε στο ποτήρι σου φαρμάκι για χατήρι σου και φέρω το να το πιω και να πεθάνω εγώ για σένα. Βαγγέλη Καγμάκη, ένα όργανο τώρα, συγκεκριμένη μάρκα, ας πούμε, μια ακουστική Gibson. Μπορεί να έρθει να την αγοράσει κάποιος από το μαγαζί σου και να πάει και σε ένα άλλο μαγαζί να αγοράσει ακριβώς το ίδιο μοντέλο, την ίδια σειρά. Από το ίντερνετ μπορεί να την αγοράσει. Ναι. Αλλά δεν θα αγοράσει το ίδιο όργανο. Το κάθε όργανο είναι μοναδικό. Γιατί δεν μπορεί να έχει ποτέ δύο ομοειδή ξύλα. Εάν θεωρητικά οι κιθάρες φτιαχτούν από ανενεργά υλικά, τότε θα μπορείς να την αγοράζεις όπου θέλεις και θα είναι ίδια. Όσο είναι ξύλινες, η κάθε κιθάρα θα είναι μοναδική και αυτή που σου αρέσει, αυτή θα πρέπει να πάρεις. Είπες τώρα κάτι, είπες για το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο σε εσάς που πουλάτε όργανα, σας έκανε ζημιά? Μπορώ να πω ότι έκανε ζημιά, με την έννοια ότι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι έρχονται, ακούν το όργανο, κάποιο όργανο, και μετά σου λέει το βρήκα στο διαδίκτυο και το παίρνω από εκεί. Αυτό είναι πια θέμα τύχης. Πόσο σημαντικό όμως είναι το σέρβις που εγώ έρχομαι μια φορά το χρόνο στη Θεσσαλονίκη να κάνω σέρβις το όργανο? Θέλω να σέρβις το όργανο οπωσδήποτε. Γιατί ειδικά το μπουζούκι, ας πούμε, ταλαιπωρείται. Ακουμπάμε πάνω στο καβαλάρι με υδρότες, τρώγονται τα τάστα. Γενικώς είναι ένα όργανο που ταλαιπωρείται, οπότε θέλει το σέρβις μια φορά το χρόνο τουλάχιστον. Χοντρικά, ένας παίχτης που χρησιμοποιεί ένα όργανο και δουλεύει αρκετά, ας πούμε, δηλαδή και στούντιο και νύχτα και μαγαζιά και μεροκάματο, κάθε πόσα χρόνια στο μπουζούκι, χοντρικά τώρα, θέλουν αλλαγή τα τάστα? 3 με 4 χρόνια. Θέλουν. 3 με 4 χρόνια. Θέλει αλλαγή οπωσδήποτε. Μάλιστα. Γιατί τρώγονται και όσο χαμηλώνει το σίδερο. Επειδή είναι μια σημαντική ερώτηση και θα την κάνω τώρα για να μιλήσουμε για λεφτά, γιατί πολλοί οργανοποιοί θεωρούν ότι είναι οι θεοί του οργάνου και πρέπει να παίρνουν 200 και 300 ευρώ. Εδώ ξέρω όμως ότι η εποχή που ζούμε, ένας γιατρός παίρνει 800 ευρώ καινούριος που έχει σπουδάσει 15 χρόνια το μήνα. Μια λογική τιμή για να αλλάξουμε τάστα σε ένα μπουζούκι, ποια είναι? Κοίταξε, αυτό εγώ θα το πω από την άλλη, ότι δηλαδή ο κάθε μάστορας κρίνει τη δουλειά του και κοστολογεί. Κανονικά όμως θα πρέπει να πηγαίνουμε με την εποχή μας, που είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι, Βαγγέλη, χαμός γίνεται. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά να φάει. Λοιπόν, μια λογική τιμή είναι 50 με 100. Εκεί πέρα μέσα. Εκεί. Όχι παραπάνω από 100. Εκεί είναι και στην δηλαδή, ηλεκτρική. Δεν είναι για παραπάνω. Στην ηλεκτρική εξαρτάται. Γιατί αν στην ηλεκτρική τα φιλέτα που έχουν οι κιθάρες, όπως είναι στα μπουζούκια, εμείς δεν τα κόβουμε. Οπότε το τάστο πρέπει να κάνει αυτή τη διαδρομή, να το επεξεργαστεί, ναι, από κάτω, ναι, ναι, ώστε, ναι, να μπει στη θέση σου χωρίς να κόψει το φιλέτο. Α, αυτό, μάλιστα, έχει περισσότερο χρόνο. Μάλιστα. Δηλαδή
θα δουλέψεις για, να, για αλλαγή τάστα σε μια κιθάρα θα σου φάει ένα, μια μέρα. Αν είναι σε, με φιλέτα η κιθάρα μπορεί να σου φάει και παραπάνω. Γιατί δεν είναι... Να πω εδώ πέρα ότι και σε ένα μπουζούκι ας μπορεί να σου φέρουν ένα μπουζούκι σκευρωμένο. Εκεί θα έχεις πολύ περισσότερη δουλειά. Εντάξει, θα κοστολογήσεις και λίγο παραπάνω. Αλλά όχι να πάρεις και 200 ευρώ. Δεν είναι, είναι πολλά τα πολλά. Πολλά, πολλά. Και ναι, την εποχή μας είναι πάρα πολύ. Θέλω να ρωτήσω τώρα. Πολλές φορές όμως το νούμερο κάνει τον κατασκευαστή σου. Λέει, εγώ μοτάδε και παίρνω τόσα. Είναι και υποκειμενή. Για να κάνει το σπουδαίο, ανεβάζει την τιμή. Πάντως οι εποχές μας δεν είναι για τέτοια πράγματα. Έτσι. Θέλω να ρωτήσω τώρα, μια καλή κιθάρα, εγώ ας πούμε όταν πέρασε το Πολυτεχνείο μου είχε υποσχεθεί, ήταν όνειρο να μου πάρει ο πατέρας μου μια Gibson. Τελικά ευτυχώς που δεν μου την πήρε και έγινα μπουζουξής, γιατί θα πίναγα τώρα. Λοιπόν, πάντως εκείνη την εποχή, δεκαετία του 80, το να έχει ένας παίχτης μια Gibson ας πούμε ήταν όνειρο. Τώρα είναι πιο εύκολα. Τη δεκαετία του 80, μάλλον λίγο πριν, για να αγοράσω μία Fender, ήθελα τρεις μισθούς και ήμουν καλοπληρωμένος σε μαγαζί που δούλευα. Τρεις μισθούς ήθελα. Για Gibson δεν το συζητάμε. Ήταν άπιαστο όνειρο. Πηγαίναμε απ' έξω από το μαγαζί που πουλάγε τις Gibson το βράδυ της Κυριακής και τρέχαν τα σάλια μας. Γιατί μας διώχνανε. Δεν μας αφήνουν να μπούμε μέσα. Αυτό τώρα που μιλάμε μου έρχεται μια άλλη ερώτηση. Ο κατασκευαστής ενός οργάνου πρέπει να παίζει το... Δεν είναι απαραίτητο. Πρέπει να ακούει καλά όμως. Πρέπει να ακούει καλά. Να ακούει, ναι, και να έχει σημεία αναφοράς. Σε άποψη ότι πρέπει να παίζει. Ειδικά για τον μπουζούκι πρέπει να παίζει. Γιατί άμα δεν περάσεις από κάποια ήσουν στάδια... Ήσουν πρώην μπουζούξης εσύ. Συγγνώμη. Ερασιτέχνης. Δεν είναι ότι δεν παίζει καθόλου. Ναι. Έτσι. Δεν θα είναι βιρτουόζος όμως. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι βιρτουόζος. Αλλά πρέπει να ακούει καλά. Και να μπορεί να το παίξει εδώ τώρα. Που, μια και είπες για τους βιρτουόζους, μου έκανε εντύπωση μια φορά που ήρθα στο μαγαζί σου και μου έλεγες ότι περνάνε πάρα πολλοί κιθαρίστες, όλοι οι κιθαρίστες της Αθήνας. Και μπαίνουν και κάτι νέα παιδιά που τρέχουν και παίζουν γρήγορα κτλ. Για παίζουν τώρα για την ουσία του παίξηματος, γιατί τους καταλαβαίνεις. Κοίταξε, τα παιδιά αυτά είναι επηρεασμένα από καινούριους μουσικούς οι οποίοι παίζουν πολλές νότες όσο πιο γρήγορα μπορούν. Για μένα πρέπει να είναι αλλιώς τα πράγματα. Πρέπει η μουσική να είναι στην αφαίρεση και όχι στην πρόσθεση. Όχι να παίξεις όσες πιο πολλές νότες μπορείς. Αλλά για να μπορείς να αφαιρέσεις νότες, πρέπει να τις έχεις επεξεργαστεί όλες. Πρέπει να έχεις κάνει πρόσθεση. Και μετά να δεις από αυτές όλες τι δεν σου χρειάζονται στην κλίμακα που θα παίξεις. Και εγώ καταλαβαίνω ότι τις ξέρεις και δεν τις έπαιξες. Δεν το κάνεις από άγνοια. Αυτός που κάνει αφαίρεση τον καταλαβαίνεις ότι τις ξέρει και τις παραλείπει συνειδητά. Αλλά δεν γίνεται να μην κάνεις πρόσθεση. Δηλαδή δεν γίνεται να φτάσεις σε ένα σημείο υψηλό χωρίς να έχεις μελετήσει όλους αυτούς τους κιθαρίστες. Τους γρήγορους, ό,τι υπάρχει σαν στυλ. Θέλω τώρα να ερώτηση του σκηνοθέτη μας του Κοσμόπουλου τώρα είναι τα ακριβά αυτά όργανα περίπου πού κυμαίνονται οι τιμές. Δηλαδή βλέπουμε ότι πολλοί τα αγοράζουν από το διαδίκτυο, αλλά στην Ελλάδα θέλουν να πάρουν μια Les Paul, ας πούμε. Τώρα έχουν βγει και πολλές οικονομικές εκδόσεις από το ίδιο το εργοστάσιο. Ναι. Αλλά μια κιθάρα αμερικάνικη, που θεωρητικά είναι το top, ξεκινάει από 1500 και πάνω. Και πάνω. Ενώ μια Stratocaster... Περίπου από 1000 και πάνω. Από 1000 και πάνω. Σε αμερικάνικη έκδοση. Μάλιστα, διάβαζα κάπου ότι το FBI... μετά από μια μήνυση μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, μη κυβερνητικής, συγγνώμη, οργάνωσης, μηνύσαν τη Fender. Γιατί την Gibson, και λέω τη Fender, ναι. Κόψαν ένα ξύλο σπάνιο. Που απαγορευόταν, ναι. Υπάρχουν τέτοια ξύλα. Υπάρχουν τέτοια ξύλα, ας πούμε, που να είναι σπάνια, που να τα ψάχνετε. Ναι, γιατί είδα... Τις οικογένειες του Παλίσανδρου περισσότερο. Ορίο. Και τώρα έχουν απαγορέψει και τον ειδικό τον Παλίσανδρο. Και τη Ονδούρα, ο Μαόνι. Το Μαόνι, μπράβο. Και αυτό. Και σιγά σιγά θα πούνε και άλλα ξύλα. Μαόνι, Ονδούρα, απαγορευμένο. Ναι, τώρα απαγορευμένο. Ο Παλίσανδρος είναι. Παλίσανδρος ο ειδικό. Ακριβό ξύλο. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει εκτιναχθεί η αξία του γιατί έχει μπει στα σπίτια. Είναι απαγορευμένο. Και είναι απαγορευμένο, δεν κόβεται πλέον. Πρέπει να έχει καρδιά δηλαδή. Μου έλεγε Γιάννα. Όλοι έχουν τιμολόγια από το παρελθόν και πάντα κόβουν στον Αμαζόνιο. Αλλά τα τιμολόγια είναι παλιά. Εντάξει, σε όλα τα εργοστάσια θα σου πει παλί σαν ένα δωρίο. Άλλο βραζιλιάνικο ξύλο. Ένα περίεργο. Ένα αμεριτζάνι, ναι, αυτό ναι, το ναι. Περίεργο, το Purple Heart.
παράξενο όνομα και παράξενο χρώμα, αλλά είναι πανέμορφο, είναι μελιζανί το χρώμα του. Mm-hmm. Όταν το κόβεις είναι καφέ. Οξυδώνεται με το στην ατμόσφαιρα και γίνεται μελιτζανή. Πανέμορφο. Έχω φτιάξει μερικά κορυφαία όργανα με αυτό το ξύλο mm-hmm. και το θεωρώ από τα κορυφαία γενικώς. Όπως ο Λέβαινος, ο Παλίσανδρος, το Πάρπλχερτ, η Τρεταφυλιά, η Μπουμπίνκα. Πολύ ωραία ξύλα. Όλα αυτά είναι εισαγωγής ξύλα. Εισαγωγής, ναι, ναι. Ναι, είναι στους τροπικούς βγαίνουν αυτά δηλαδή. Εκεί που έχει... Και όταν θες να αγοράσεις ελληνικά ξύλα, Παναγιώτη, πού ελληνικά πας, ξύλα, πας στις αποθήκες, ξυλαποθήκες και από εκεί πέρα κάνεις και το σταυρό σου να έχει ξεχαστεί καμιά παρτίδα ξύλα. Και εγώ προσωπικά έχω βρει πολλές. Ναι. Και βρίσκω ας πούμε κάποια ξύλα δεκαετίας, 20ετίας, 30ετίας. Mm-hmm. Τα οποία είναι ξεχασμένα, τα αγοράζεις σε πολύ καλή τιμή. Παίζει ρόλο κιόλας εκεί την ώρα να δώσει και μετρητά τα χρήματα, να εντάξει, τα πάρεις. Ναι, ναι, λοιπόν, παίζει μεγάλο ρόλο. Νομίζω στον άνθρωπο που θα σου ξεντανιάσει και αυτού του δίνεις. Και αυτού του δίνεις, βέβαια. Σου ξεντανιάζει για να τα δώσει. Και ένα καφεδάκια. Πάντως η κουβέντα μας δεν τελειώνει, αλλά πρέπει η εκπομπή να τελειώσει. Γιατί δεν μιλήσαμε για τους μαγνήτες. Πόσο σημαντικοί είναι οι μαγνήτες, έτσι εντάχει θέλω να μου πεις. Κοίταξε, οι μαγνήτες είναι ό,τι είναι το ηχείο του όργανου. Δηλαδή αυτό θα παραλάβει τον ήχο που θα έχει βγει από το ηλεκτρικό το όργανο και θα το στείλει στον ενισχυτή. Τώρα από μαγνήτη σε μαγνήτη υπάρχουν τεχνοτροπίες, αλλά δεν είναι κάτι που θα το καθορίσεις με να πεις αυτό το είδος πρέπει να είναι έτσι, πρέπει να είναι έτσι. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω γιατί ποιος μαγνήτης είναι ο καλύτερος. Συνήθως... Έχει πολλούς και διάφορους. Δεν ξέρεις, είναι και υποκειμενικό. Ο καθένας ακούει διαφορετικά. Οι χορδές στο μπουζούκι. Μεγάλο ρόλο παίζουν οι χορδές. Το τι σύσταση θα έχει, άμα έχει παραπάνω ατσάλι ή παραπάνω σίδερο, έτσι. Το ατσάλι είναι πιο ακριβό, πιο κακός αγωγός του ήχου και πιο υποδέστερες χορδές, αλλά αντέχουν παραπάνω στον υδρότα. Οι άλλες χορδές που έχουν παραπάνω σίδερο αντέχουν λιγότερο στον υδρότα, αλλά είναι ακόμη πιο καλό. Πρέπει να βρεις την κατάλληλη μίξη για τις χορδές. Βέβαια, είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Και ένας οργανωποιός μπουζουκιού που σέβεται το οργανωποιείο του πρέπει να παράγει δικές του χορδές. Το να παράξεις πρέπει να έχεις τα μηχανήματα. Εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να το κάνω αυτό, δεν είχα και το χώρο ούτε και τα λεφτά. Mm-hmm. Αλλά μπόρεσα και πήγα σε κάποια εργοστάσια που φτιάχνουν χορδές και μου κάνανε τη χορδή που ήθελα. Τη δική σου εισαγωγή, εισαγωγή και κάνω τη χορδή που ήθελα εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, για μου. Θα κλείσουμε την εκπομπή αυτή με το Imagine, παιγμένο έτσι με μπουζούκια και κιθάρες. Να ευχαριστήσω πολύ τους δύο κατασκευαστές, τον Παναγιώτη τον Στάμκο, τον Βαγγέλη τον Καγμάκη. Φίλες, φίλοι, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Thank you.
a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us in the world.